ομολογουμένως μας πρόλαβαν, ή μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνουμε, θα έλεγα εγώ, με ανάλογες τέτοιες προτάσεις όσον αφορά την ανησυχία που έχουμε για το πυριακό πόθωμα της χώρας και σε τέτοια σεισμικά φαινόμενα και πώς θα ανταποκριθούν. Κυρία Λουγεράκη, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τουλάχιστον το τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα και κυρίως και στην Κρήτη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι νεότερα μετά το 2000 που έχουν ενεργευτεί με τους αντισημικούς κανονισμούς, με τους νέους κανονισμούς, με τον αντισημικό κανονισμό του 2000 και τον ΕΚΟΣ, τον ελληνικό κανονισμό πλεισμένου σειροδέματος του 2000, αλλά και με τον Ευρωπό 18 που συνεχίζει και μετά το 2014. Έχουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ώστε αυτές οι κατασκευές να λέμε ότι πραγματικά είναι προστατευμένες σε τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που έγιναν και στην Τουρκία, ή τέλος πάντων σεισμικά φαινόμενα που πιθανόν να συμβούν σε μια σεισμική περιοχή όπως είναι η Ελλάδα και όπως είναι και η Κρήτη. Υπάρχουν όμως ένα απόθεμα κτηριακό το οποίο είναι σχεδόν χωρίς αντισημικό, όπως είναι αυτά που είναι πριν το 1959, που έγινε και ο πρώτος αντισημικός κανονισμός, αλλά και πριν από το 1984, που είναι ο επόμενος αντισημικός κανονισμός, όπου προφανώς και βελτιώνει την κατάσταση σύμφωνα και με την εξέλιξη της επιστήμης, αλλά και τα αντίστοιχα υλικά του κατασκευής. Αυτά τα κτίρια πρέπει να ελεγχθούν. Και αυτό ζητάμε με τη συγκεκριμένη επιστολή, και όχι μόνο να ελεγχθούν, εάν και εφόσον απαιτηθεί τεκμηριωμένα ότι θα πρέπει να ενισχυθούν αντισημικά για να φτάσουν στο επίπεδο της αντισημικής θωράκης των κτηρίων που κατασκευάζουμε σήμερα, να πρέπει να επιδοτηθούν οι ιδιοκτήτες, να δοθούν τα αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα, ώστε να μπορέσουν να, σύμφωνα με ένα κανονισμό, το ΚΑΝΕΠΕ, που λέμε το κανονισμό αποκατάστασης αυτών των κτηρίων, θα πρέπει να επιδοτηθούν και να δουν τα αντίστοιχα κίνητρα. Τόσο τα δημόσια, όσο για τα ιδιωτικά. Λέτε εσείς, απαιτείται ένα εκτεταμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, το λέω έτσι διότι υπάρχουν απορίες. Λέτε λοιπόν εσείς, απαιτείται ένα εκτεταμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου και αντισεισμικής προστασίας ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων, που να καλύπτει όμως όλα τα δομήματα, σχολεία, νοσοκομεία, γενικά χώρους συνάθρησης κοινού, κινηματογράφη, θέατρα, συνεδριακές αίθουσες, μνημεία, γέφυρες και τεχνικά έργα, φράγματα και όλες τις υποδομές. Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Με βάση αυτά τα οποία περιμένουμε ως εξειδίκευση αποφάσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και την συνεδρίασή τους την προηγούμενη εβδομάδα, η προτεραιότητα θα δοθεί, όπως είπανε, σε σχολεία και σε νηπιαγωγεία. Ρωτάω, κύριε Ταβερναράκη, γιατί έχω τις απορίες μου. Όταν μιλάμε για σχολεία, θα πάμε κυρίως στα σχολεία εκείνα τα οποία ξέρουμε ότι στεγάζονται μέσα σχολικά συγκροτήματα, ή θα πάμε και θα δώσουμε μέρημνα και σε εκείνα τα σχολεία, κυρίως πρωτοβάθμια εκπαίδευση και νηπιαγωγεία, τα οποία ακόμα και σήμερα στεγάζονται σε χώρους, παλιά καφενεία ή μεγάλες αίθουσες οι οποίες έχουν μετατραπεί σε νηπιαγωγεία? Και κατά δεύτερον, θέλω να μου λύσετε άλλη μια απορία. Μα καλά, εκείνοι συνεδριάζουν εν έτη 2023, λένε, και καλά το κάνουνε, γιατί θορυβηθήκαν από το σεισμό στην Τουρκία, να δούνε σε ποια κατάσταση είναι και τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια. Μα συγγνώμη, εσείς το προεκτείνατε, πήγατε και στον ιδιωτικό τομέα και καλά κάνατε. Μα συγγνώμη, κύριε Ταβερναράκη, δεν υπήρχε εγκύκλειος του 2001 προς τους φορείς να ελέγξουν 80.000 κτίρια, και από το 2001 χαμογελάτε και επιβεβαιώνετε αυτή την ερώτηση ως απάντηση, και από το 2001 μέχρι το 2023 έχουν ελεγχθεί από τους φορείς δημόσια κτίρια μόνο 16.000, που και σε αυτό το διάστημα αυτά τα 16.000 τα δημόσια κτίρια θα έπρεπε να ελεγχθούν εκ νέου για να δούνε αν όντως η στατική τους επάρκεια είναι καλή. Αυτό είναι αλήθεια.
είναι η μεγάλη αλήθεια η οποία λέτε και όντως και στην ανακοίνωση τη δική μας και στις και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας το έχουμε επισημάνει. Δυστυχώς υπάρχει, όντως υπάρχει αυτή η εγκύκλωση από το 2001. Δυστυχώς τα κτίρια και οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν προχωρήσει στον έλεγχο όλων αυτών των δημόσιων κτιρίων. Βέβαια τα κτίρια δεν αφορούν μόνο. Τα κτίρια αυτά προφανώς δεν είναι όλα σχολικά κτίρια αυτά τα οποία λείπουν. Πιστεύω ότι τα περισσότερα σχολικά κτίρια που έχουν και μια ιδιαίτερη ευαισθησία έχουν ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δεδομένο ότι έχουν ελεγχθεί όλα. Σε κάθε περίπτωση και με αφορμή τον σεισμό της Τουρκίας δεν μπορώ να πω ότι αυτό δεν ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Πολωνών μας. Έτσι, παρόλο που το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε ξανακάνει και αντίστοιχες ανακοινώσεις και πριν από μερικούς μήνες, κυρία Δουγεράκη, είχαμε στείλει στα πλαίσια του εξοικονομώ και είχαμε ζητήσει επιτακτικά, διότι βλέπαμε την κατάσταση, και στα ιδιωτικά κτίρια να προσπαθήσουν να, γι' αυτό και με αφορμή και αυτή την επιστολή επαναλάβαμε και τη θέση μας αυτή, ότι δεν μπορεί να και καλώς να αναβαθμίσουμε τα κτίρια, τα ιδιωτικά, ενεργειακά, για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να μην γνωρίζουμε αν είναι στατικά επαρκή. Με αυτή την αφορμή λοιπόν, το αντίστοιχο θα πρέπει να γίνεται και στα δημόσια κτίρια, διότι αναβαθμίζονται πάρα πολλά σχολεία αυτή την περίοδο, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, ενεργειακά, χωρίς όμως πολλές φορές να ελέγχονται ή τέλος πάντων να μην ελέγχονται όπως πρέπει αντισεισμικά πριν να προχωρήσουν ενεργειακή τους αναβάθμιση. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν εμείς είναι ότι πρωτίστως οι δημόσιες υποδομές, γέφυρες, δημόσιες υποδομές μικρά ή μεγάλα φράγματα, κτίρια συνάθλησης κοινού, δημόσια κτίρια, αλλά και τα σχολεία φυσικά και τα κτίρια που συνεργάζουν δημόσιες υπηρεσίες να ελεγχθούν ανεξαρτήτως αν είναι φυσικά ιδιοκτησίας του δημοσίου ή τα νοικιάζει. Προφανώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, αν τα νοικιάζει, να υπάρχει μια αντίστοιχη αντίστοιχος έλεγχος προσεισμικός, το οποίο προφανώς θα διασφαλίζει τη σεισμικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου παρά το ότι συγκεκριμένη περίπτωση υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Μα ούτως ή άλλως το κάνατε ακόμα χειρότερο και το λέω με την έννοια ότι λέτε εδώ αναβαθμίζουν ενεργειακά ακόμα κάποια σχολεία για τα οποία δεν έχει προηγηθεί προσεισμικός έλεγχος. Δηλαδή το πάμε στο τζάμπα λεφτά, τζάμπα προστασία, επικοινωνιακό, γιατί στη συνέχεια κάπου παρακάτω θα χαλάσει για άλλη μια φορά και μιλάμε για χρήματα του ελληνικού λαού. Ακριβώς, ναι. Αφού δεν μας νοιάζει η ασφαλειά μας, ας το πάμε και στο οικονομικό. Σωστά. Δεν μπορώ να πω όμως ότι θα προχωρήσει κάποιος δήμος, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα προχωρήσει κάποιος δήμος, διότι τα σχολεία, όπως γνωρίζετε, είναι υπεύθυνα στους δήμους. Όταν προχωρήσει μια ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, χωρίς να έχει πρωτίστως προχωρήσει στην το δεν μπορούμε να το φανταστούμε με αυτό που γίνεται, όπως είπατε πριν από λίγο. Βλέπετε ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μου λέτε όλα αυτά τα οποία λέμε ακόμα και για σχολεία της πρωτοβάθμιας, ακόμα και νηπιαγωγείας, ενοικιασμένα κτίρια. Εκεί πάει και το επιδοτούμενο πολύ περισσότερο και έρχεται και κολλάει. Βεβαίως. Εκεί πάει και το επιδοτούμενο, ώστε ένας ιδιοκτήτης ο οποίος νοικιάζει το κτίριό του σε ένα νηπιαγωγείο, σε μια δομή η οποία είναι δημόσια, διότι δεν είναι μόνο σχολεία, έτσι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι μια κοινωνική δομή, μπορεί να είναι ένα ΚΕΠ, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Ακόμη και σε αυτά τα κτίρια προφανώς θα πρέπει να γίνει ο αντίστοιχος προσεισμικός έλεγχος και αν και εφόσον απαιτείται να γίνει και γιατί πολλά κτίρια από αυτά αναβαθμίζονται και αυτά ενεργειακά. Έτσι. Κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει στην ενεργειακή τους αναβάθμιση χωρίς να έχουν ελεγχθεί πριν, μια και δεν ήταν και η υποχρέωσή τους να γίνει. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία η πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση να μπει αυτό το πρόγραμμα να είναι επιδοτούμενο, διότι γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το έξοδο στο να μπορέσουμε, εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειμμα αριθμητικής θωράκισης του κτιρίου, να προχωρήσει βάσει του ισχύοντο κανονισμού του ΚΑΝΕΠΕ, να προχωρήσει στην αύξηση της επιδότησης της κατασκευής, ώστε να αυξήσει τη στάθμη επιτελεσματικότητας που λέμε, τη στάθμη αντισυμικότητας. Υπάρχουν νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι και την απλούστευση των διαδικασιών, το τελευταίο που σας ρωτώ? Έχει υπάρξει κάτι νεότερο? Δεν έχω κάτι το οποίο να μπορέσει. Έχουμε συζητήσει μαζί ποιες είναι οι προτάσεις μας, τις έχουμε καταθέσει, έχουν γίνει οι συζητήσεις, έχουν γίνει αποδεκτές από τα αντίστοιχα υπουργεία. Αναμένουμε την νομοθετική παρέμβαση, η οποία αναμένουμε με αγωνία να μπει τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Ελπίζω ότι θα προχωρήσουν πριν να διαλυθεί η Βουλή. Αυτή είναι η ευχή δική μου, για να μην μείνουμε πάλι μετέρω οι άνθρωποι,
οι οποίοι περιμένουν, γιατί περιμένει ο κόσμος αυτής της διαδικασίας που έχουμε προτείνει και περιμένει να μπορέσει την απλούστευση της διαδικασίας, της fast track αυτής της διαδικασίας που έχουμε ανακοινώσει. Παράλληλα, βέβαια, με την ενίσχυση του γραφείου, του αρμόδιου γραφείου του ΤΑΕΦ, και έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και η σύσταση των φακέλων, κύριε Ταβερναράκη. Σωστά. Να μπορέσει να προχωρήσουν και οι αυτοψίες, βασικά, οι οποίες εκκρεμούν. Οι οποίες έχουμε πει ότι είναι πάνω από 400 αυτοψίες, οι οποίες εκκρεμούν ακόμη και σήμερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή.